Για ώρε, ο 57χρονο εκπαιδευτικό επιχείρησε να δώσει εξηγήσει για τι βαριέ κατηγορίε τη ασέλγειας σε βάρο ανήλικων μαθητριών του. Για τουλάχιστον δύο από αυτέ, φέρεται να παραδέχτηκε πω υπήρξε ερωτική επαφή, που όμω όπω είπε, ήταν με τη θέλησή του. Στη διάρκεια της απολογίας του αρκετές φορές η σύγχυσή του ήταν τέτοια που δύσκολα προέκυπτε νόημα και λογική. Έκανε λόγο για σκευωρία αλλά δεν έπεισε και αργά χθε το απόγευμα κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Τι λέτε για αυτά που σας κατηγορούν, Μην θέλετε να μας... δεν... Αγωνιώδηση η έκκληση που απίφθινε ο δικηγόρο των θυμάτων. Υπό το φόβο κι άλλε μαθήτριε του εκπαιδευτικού να βρέθηκαν στην ίδια θέση, τι κάλεσε να σπάσουν τη σιωπή του. Υποστήριξε πω η έκταση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα και πω βρισκόμαστε εν αναμονή έκδοση διάταξη τη εισαγγελία για δημοσιοποίηση των στοιχείων του φερόμενου δράστη. Κάτι που θα βοηθήσει και περισσότερα θύματα να βγουν και να καταθέσουν. Οι πράξει αυτέ δεν παραγράφονται οπωσδήποτε όσο τα θύματα είναι ανήλικα και ο χρόνο παραγραφή από την ενηλικίωση και μετά είναι πολύ μακρύ. Ακόμα κι αν έχουν υποστεί ασέλγια πριν από πολλά χρόνια, πρέπει σήμερα να βγουν να το καταθέσουν, ώστε αυτή η ιστορία να έρθει στην επιφάνεια και να μην πάρουν το βάρο των καταθέσεων μόνο τα κορίτσια που μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει. Είμαι συγκλονισμένο. Δηλαδή το με αυτού που πειράσουν τα παιδιά. Τι να πεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μην τροπεί. Τίποτα άλλο. Η κοινωνία των Χανίων παρακολουθεί μουδιασμένη την υπόθεση και τι απίστευτε αποκαλύψει για τη δράση του καθηγητή. Πέντε νεαρά κορίτσια ηλικία σήμερα από 18 έω 24 ετών βρέθηκαν στην ασφάλεια, καταγγέλλοντα πω την εποχή που ήταν ακόμη μαθήτριε γυμνασίου από 13 έω 15 ετών τότε και παρακολουθούσαν μαθήματα στο φροντιστήριο του 57χρονου, εκείνο τι έπιθε με τον τρόπο του να συνευρίσκονται ερωτικά. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις φέρεται ακόμη και να βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Η παλαιότερη περίπτωση έχει καταγραφεί από το 2010. Κάνω έκκληση να βγουν τα κορίτσια να καταθέσουν και έτσι και τα ίδια τα θύματα θα αισθανθούν καλύτερα, βοηθώντας αυτή την ιστορία να λάβει τις πραγματικές διαστάσεις και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Την Δευτέρα, ο 57χρονος εκπαιδευτικός αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Τρυπόλεως.